Το νησί της Ικαρίας θα επισκεφτούμε σήμερα, ένας τόπος που έχει κατορθώσει παρά τη συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, όπως και αν την εννοούμε, να διατηρήσει πολλά από τα στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής του παράδοσης. Πολλές οι φυσικές ιδιαιτερότητες της Ικαρίας που καθορίζονται και από τη γεωμορφολογία της, που ουσιαστικά είναι ένας ορεινός όγκος στον άξονα Ανατολής Δύσης, με κορυφές που ξεπερνούν λίγο τα χίλια μέτρα, ενώ η ράχη του βουνού χωρίζει το νησί σε δύο μέρη. Το βόρειο με ήπιες πλαγιές, εδασωμένες εκτάσεις και άφθονα τρεχούμενα νερά, και το νότιο με πετρώδες έδαφος και απότομες πλαγιές. Έτσι έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στον επισκέπτη μια εντυπωσιακή εναλλαγή τοπίων και εικόνων που μπορεί να τα ανακαλύψει μέσα από τα μονοπάτια της, ενώ παράλληλα βέβαια έρχεται σε επαφή με την ιστορία του τόπου και τον πολυθρύλιτο ιδιαίτερο τρόπο ζωής των κατοίκων. Όλα αυτά μετά το τραγούδι μας. Ας γνωρίσουμε όμως καλύτερα τις πεζοπορικές διαδρομές της Ικαρίας, καθώς και τι μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης σε αυτές, μέσα από την κουβέντα μας με έναν από τους ανθρώπους που έχουν μοχθήσει για τα μονοπάτια του νησιού, τον κύριο Άγγελο Καλοκαιρινό, εκπρόσωπο του τοπικού ορειβατικού πεζοπορικού συλλόγου. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλοκαιρινέ. Καλημέρα, κύριε Κοκκόση. Λοιπόν, η Ικαρία είναι ένα νησί που παρουσιάζει αντιθέσεις, δηλαδή το βόρειο κομμάτι είναι πιο δασόδες, το νότιο πιο απότομο. Ποιο είναι το δίκτυο μονοπατιών έτσι, του νησιού? Μπορείτε να μας κάνετε έτσι μια γενική περιγραφή, μια σύντομη περιγραφή? Όπως αρχικά. Πολύ σωστά είπατε, είπατε πολύ σωστά, είναι ένα νησί με μεγάλες αντιθέσεις και επιπλέον έχει καθαρά ορεινή διαμόρφωση. Το μήκος του νησιού στο χάρτη είναι γύρω στα 33 χιλιόμετρα και το πλάτος του είναι γύρω στα 8,5. Για να σας δώσω μια εικόνα του δικτύου, να σας πω καταρχάς ότι ο κεντρικός άξονας και το μονοπάτι το οποίο ακολουθεί έχει μήκος 45 χιλιόμετρα, το μονοπάτι της κορυφογραμμής όπως το λέμε εμείς. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο. Διασχίζει το νησί από άκρη σε άκρη. Ναι, διασχίζει το νησί από ακροτήριο σε ακροτήριο. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο μήκος για μονοπάτι σε νησί, το οποίο κινείται σε ένα υψόμετρο από κατά μέσο όρο 600 με 700 μέτρων. Ενώ οι κορυφές είναι από 900 έως 1000 και κάτι μέτρα. Ναι, ναι. Δηλαδή, αυτές είναι οι καθαρά πιο ψηλές κορυφές της Ικαρίας, έτσι δεν είναι, λίγο πάνω από τα 1000 μέτρα, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Δηλαδή έχει το νησί μας δεν έχει απλά πεζοπορικό ενδιαφέρον, έχει και καθαρά ορειβατικό. Το συγκεκριμένο το μονοπάτι που είπατε είναι για ορειβάτες ή είναι πιο εύκολο δηλαδή και ένας πεζοπόρος έτσι απλά να ακολουθήσει ή κάποια τμήματά του? Μεγάλα μέρη της κορυφογραμμής καλύπτονται από οροπέδια. Εκεί είναι πάρα πολύ εύκολη. Η πεζοπορία είναι καθαρά περίπατος. Από την άλλη μεριά υπάρχουν απότομες κορυφές που εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι καθαρά ορειβατική και σκληρή εμπειρία. Έχει δηλαδή τρομερή εναλλαγή μέσα στο μήκος αυτό των 45 χιλιόμετρων. Συναντά κανείς τα πάντα. Μάλιστα. Έχει δηλαδή μια διαμόρφωση πολύ βαριά ορεινή που δεν το συναντά κανείς εύκολα αυτό. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από τη μία μεριά περπατάει δηλαδή σε μια πεδιάδα, οροπέδιο, και από την άλλη ξαφνικά, μετά από λίγα μέτρα, συναντά ένα αλπικό τοπίο. Το συγκεκριμένο το μονοπάτι είναι καινούργιο, έχει χαραχθεί πρόσφατα ή ανήκε σε κάποιο παλιότερο δίκτυο? Το μονοπατιών, ναι. Είναι κάτι που ξέρω, ένας συνδυασμός, κάποια κομμάτια κάποιων παλιών διαδρομών έχουν ενωθεί και έχουν διαμορφώσει κάτι πιο ευρύ αυτή τη στιγμή? Το δίκτυο βέβαια των μονοπατιών ήταν ασφαλώς παραδοσιακό. Δηλαδή το νησί έχει πάνω από 60, παλαιότερα έχει 80 ζωντανούς οικισμούς και από τις δύο του πλευρές. Και καθώς οι δύο πλευρές του νησιού απομονώνονται από την οροσειρά, το δίκτυο των μονοπατιών ήταν πάρα πολύ πυκνό, το παραδοσιακό. Και έχει δημιουργήσει το πέρασμα των αιώνων. Τώρα πια οι διαδρομές που έχουν χαραχτεί δεν ακολουθούν αυτό ακριβώς το δίκτυο, το οποίο είναι παροχημένο και έχει αλλάξει. Εμείς χαράζουμε διαδρομές με βάση το παραδοσιακό δίκτυο, αλλά στόχος μας είναι να κάνουμε τις διαδρομές τέτοιες, έτσι ώστε να είναι ελκυστικές,
να περνούν από σημεία ενδιαφέροντος, μεγάλης θέας, αξιόλογα μέρη, τα χωριά και αυτά. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς πια να ανασυστήσουμε ατόφιο το αρχαίο δίκτυο και ούτε και έχει και κάποια χρηστική σημασία πια. Σωστά, έχετε δίκιο. Να ρωτήσω, σε αυτή τη διαδικασία που λέτε για την σήμανση, γιατί ευρώς δικτύου μιλάμε? Κοιτάξτε, είναι ένα δίκτυο το οποίο αναπτύσσεται εδώ και 16 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη συστηματική δουλειά. Αυτή τη στιγμή καταγραμμένα έχουμε ένα μήκος, θα σας φανεί περίεργο, είναι τουλάχιστον 120 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Συνολικά αυτά τα οποία έχουμε υπόψη μας και τα οποία περπατάμε είναι πάνω από 250 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Υπάρχουν διαδρομές καθαρά περιπατητικές, εύκολες δηλαδή. Υπάρχουν διαδρομές ορειβατικές όπως είναι το μονοπάτι της Οροσειράς. Υπάρχουν διαδρομές σε φαράγγια. Τώρα τελευταία προτιμούμε να κάνουμε κυκλικές διαδρομές, έτσι ώστε να αρχίζει κανείς από ένα σημείο και να καταλήγει πάλι στο ίδιο μέσα από μια άλλη διαδρομή. Γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα πρόβλημα με τη συγκοινωνία. Δεν έχουμε κανονικά δρομολόγια κτέλ. Και έτσι πάντα ο κόσμος όταν περπατάει, καλό είναι να γυρίζει πάλι στο ίδιο σημείο που ξεκίνησε. Ναι. Για να μην έχει πρόβλημα να επιστρέψει. Γιατί λόγω του ύψους της Οροσειράς και λόγω των μεγάλων αποστάσεων, έχουμε και το άλλο θέμα επίσης ότι ενώ το νησί, θα το έχετε δει στο χάρτη, φαίνεται αρκετά μέτριο σε μέγεθος. Πραγματικότητα, λόγω του μεγάλου ανάληφου και του υψομέτρου, οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Και έτσι τώρα τελευταία προσπαθούμε να κάνουμε κυκλικές χαράξεις, οι οποίες έχουν βγει αρκετά πετυχημένες τελικά. Μάλιστα, μάλιστα. Τι μπορεί να συναντήσει ένας πεζοπόρος στη διαδρομή του? Το κυριότερο ενδιαφέρον στην Ικαρία είναι τα μεγάλα υψόμετρα. Εκτός από την εναλλαγή των τοπίων, θα σας πω μετά. Αλλά το μεγάλα υψόμετρα σε ένα νησί που βρίσκεται περίπου εγκάθι τοποθετημένο στον άξονα βορρά-νότου του Αιγαίου, στη μέση δηλαδή του Αιγαίου, δημιουργεί μια αίσθηση, πώς να το πω, πτήσεως, σαν να πετά κανείς. Δεν υπάρχει ένα σημείο δηλαδή που να μην είναι, υπάρχει γύρω του αυτό το τεράστιο μπλε και το μεγάλο φως της θάλασσας. Ενώ είναι τα μονοπάτια ορεινά και ανηφορικά κλπ. Πάντα κανείς έχει την επαφή με τη θάλασσα και τους μεγάλους ορίζοντες. Που δημιουργεί μια μεγάλη ελαφράδα στον πεζοπόρο. Και τα σημεία με τη θέα είναι άπειρα. Αρκεί κανείς να ξέρει να τα βρίσκει, να τα ανακαλύπτει. Ειδικά από την νότια δε πλευρά, όπου τα υψόμετρα γίνει πιο εμφανή, γιατί είναι απότομο το νησί. Είναι πραγματικά κόβει ανάσα να περπατά κανείς σε υψόμετρο χιλίων μέτρων για πολλές ώρες και να έχει από τη μία πλευρά ουσιαστικά να βλέπει έναν ωκεανό. Ναι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Ακριβώς αυτό. Επίσης, την εναλλαγή θα θέλω να σας πω. Για την? Εναλλαγή των τοπίων που είναι πολύ εντυπωσιακή. Βέβαια, να πείτε μου. Το νησί έχει, παρόλο που αυτό κάθε άλλο παραφαίνεται στο χάρτη, πρέπει να δει κανείς μια καλή αεροφωτογραφία για να το διαπιστώσει, ένα χάρτη με καλά υψομετρικά. Έχει πολύ σοβαρό ανάγλυφο, δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα σημείο που ο δρόμος να είναι ίσιος. Πάντα μπαίνουν μέσα σε πτυχώσεις, υπάρχουν πάρα πολλοί ποταμοί, χαράδρες, παράγκια, λόφοι, ξαφνικά ένα τεράστιο ζιγζάκ, είναι ένας λαβύρινθος δηλαδή, στο εσωτερικό του νησιού. Μέσα σε αυτό το λαβύρινθο υπάρχει μια συνεχή συναλλαγή του πετρόδους και του άγριου και του μαλακού και του ήμερου, δηλαδή δάση με λιβάδια, έρημοι με βράχια, γκρεμή και μετά ξανά ήμερα χωριά. Και σε μερικά δεκαετίες μέτρα ανοίγεται πάλι ένα άλλο τοπίο. Αυτό έχει και το καλό του και το κακό. Το κακό είναι ότι πολύ δύσκολο καμιά φορά κανείς δυσκολεύεται να προσανατολιστεί. Νομίζω ότι ξαφνικά έχει βρεθεί σε άλλο χώρο. Και το καλό είναι ότι είναι συναρπαστικό, δηλαδή ποτέ κανείς δεν το χορταίνει. Και εμείς οι ίδιοι που τα ζούμε αυτά και τα περπατάμε και τα αγαπάμε, και εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα μάθουμε ποτέ όλα. Πάντως το κακό που λέτε μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή με ένα καλό χάρτη, με μια καλή παρέα, με κάποιον γνώστη της περιοχής. Ακριβώς. Και μια καλή προετοιμασία γνωρίζοντας κάπως την περιοχή, πιστεύω ότι δεν είναι τόσο μεγάλο κακό. Ναι, ασφαλώς. Εμείς
Είχαμε εκδώσει χάρτες και σκοπεύαμε να φτιάξουμε και τον τελειωτικό ολόκληρο της Ικαρίας. Mm-hmm. Δυστυχώς μας τελείωσαν οι πόροι στην πορεία, μας πέτυχε και η κρίση. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως βασιζόμαστε σε ένα πολύ ωραίο και δίκτυο ανθρώπων που έχουμε φτιάξει με τα χρόνια. Μας βοηθάει πάρα πολύ και έχουμε και πάρα πολύ υλικό στο ίντερνετ και μέσα από αυτό πια μας βρίσκει ο κόσμος και δίνουμε πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Αν και με την έλλειψη του έντυπου ή άλλου πληροφοριακού υλικού, δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στην επικοινωνία. Δηλαδή ο κόσμος μπορεί να μας βρει μέσα από χίλιου δρόμους, από πολλά κανάλια. Ειδικά στην εποχή μας, ναι. Ακριβώς. Δεν έχουμε καμία άλλη υποστήριξη, παρά μόνο από εξαιρετικούς ανθρώπους που μας βοηθάνε και παιδιά που μένουν στο νησί και άλλους που έρχονται συχνά. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Καλοκαιρινέ. Η επισκεψιμότητα βλέπετε να έχει αυξηθεί όσον αφορά τις πεζοπορικές διαδρομές, δηλαδή έρχεται κόσμος στο νησί και εντάσσει αυτή τη δραστηριότητα, δηλαδή την πεζοπορία στις δραστηριότητές του, περισσότερο από ότι παλαιότερα? Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είναι μια έκρηξη. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει σιγά σιγά. Για πολλούς λόγους συμβαίνει αυτό. Η Ικαρία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή όσοι έρχονται πρέπει να αφιερώσουν χρόνο. Δεν είναι ένα νησί του Σαββατοκύριακου, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι που πας, ας πούμε, να περπατήσω και λίγο. Τη στιγμή που θα ανέβεις από τις τουριστικές περιοχές, ξέρω εγώ, θα ανέβεις μερικές εκατοντάδες μέτρα προς το εσωτερικό, ανοίγεται ένας ολόκληρος πλανήτης. Και αυτό έχει γίνει γνωστό. Και έτσι οι σκέπες μας είναι περισσότερο πια συνειδητοποιημένοι και οργανωμένοι, μένουν αρκετό καιρό. Mm-hmm. Είναι δηλαδή λιγότεροι από άλλα μέρη, ας πούμε, που είναι πιο κοντινά, αλλά επιμένουν. Ναι. Έρχονται καλά προετοιμασμένοι, μένουν μία, δύο, τρεις εβδομάδες, προσπαθούν να τα δουν όλα. Ναι. Ποτέ δεν τα βλέπουν και έτσι ξανά έρχονται. Και πρέπει να επιστρέψουν. Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι και την περιγραφή κάποιας διαδρομής ενδεικτικής, ίσως. Δεν θα πω για την καλύτερη, βέβαια, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αλλά έτσι, ναι, ενδεικτικά, ας πούμε, αν θα μπορούσατε να μας περιγράψετε μια διαδρομή. Κοιτάξτε, εκτός από το μονοπάτι της οροσειράς, της κορυφογραμμής μάλλον, το οποίο είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, βέβαια κανείς μπορεί να το κάνει πνευματικά, που είπαμε πριν, μέχρι πρόσφατα ένα από τα πιο δημοφιλή ήταν το μεγάλο φαράγγι της Χάλαρης. Πραγματικά είναι το πιο μεγάλο, το πιο μακρύ φαράγγι στα νησιά του Αιγαίου. Και αν και χρησιμοποιούμε τον όρο φαράγγι λίγο καταχρηστικά πάντα, σε ορισμένα σημεία είναι πραγματικό φαράγγι με βάθος 300 μέτρα, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό όμως έχει πάθει αρκετές ζημιές εξαιτίας πρόσφατων πλημμυρών και το μονοπάτι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, το μονοπάτι της Χάλαρης εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλές. Αυτό θα μπορούσα να συστήσω, ειδικά αυτή την εποχή που είναι στα καλύτερά του, γιατί το ποτάμι έχει νερό και η βλάστηση αναγεννιέται. Mm-hmm. Όπως επίσης θα συνιστούσα και μια εύκολη διαδρομή, την οποία εμείς ονομάζουμε μονοπάτι των Ξωτικών, mm-hmm. η οποία βρίσκεται στη Βόρεια Ικαρία και συνδέει τις δράσεις με τον Εύβυλο. Μάλιστα. Είναι μια εύκολη διαδρομή, αρκετά μεγάλη, είναι γύρω στα 9,5 χιλιόμετρα, αλλά πολύ πλούσια και σε βλάστηση και σε πολιτιστικά στοιχεία, mm-hmm. ιστορικά. Και επίσης το δάσος του Ράντι, το οποίο πρόσφατα φτιάξαμε μονοπάτι εκεί, το οποίο είναι ένα από τα αρχαιότερα δρύο δάση του Αιγαίου, αν όχι της Μεσογείου, mm-hmm. πανάρχαιο και σε πολύ μεγάλο υψόμετρο, και που καταλαβαίνετε και πολύ μεγάλη έκταση, το οποίο είναι πραγματικό αξιοθέατο φυσικό. Και κανείς αξίζει να το περπατήσει γιατί βρίσκεται μέσα στον ιστό των χωριών mm-hmm. και διαθέτει μια μαγική ατμόσφαιρα με βαλανιδιές χιλιόχρονες mm-hmm. που δεν τις βλέπει κανείς εύκολα. Μάλιστα. σε νησιά, πάντα και διαρκώντας γύρω το πέλαγος. Αυτές είναι οι διαδρομές που έρχονται τώρα στο μυαλό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καλοκαιρινέ, για αυτή την πολύ όμορφη περιγραφή. Και εμείς σας ευχαριστούμε και από μέρους του Ορειβατικού Πεζοπορικού Συλλόγου Ικαρίας. Ευχαριστούμε, κύριε Κοπάση. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.